Επιτρέψτε να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση η οποία μάλλον έχει σαν βασική ιδέα από την αρχή της κιόλας οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές των κινημάτων, δηλαδή τα συνδικάτα, τα κοινωνικά κινήματα και οι κοινωνικές οργανώσεις, με έναν τρόπο να έρθουν πιο κοντά, να μπορέσουν να συζητήσουν πάνω σε κοινά πολιτικά πλαίσια και πάνω σε ένα κοινό μανιφέστο και με βάση αυτό να μπορέσουν από κοινού το επόμενο χρονικό διάστημα να οργανώσουν κοινές δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η προσπάθεια συνένεσης μεταξύ αυτών των τριών πλευρών αποτυπώνεται και στον ίδιο το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του Alter Summit, αλλά και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί όλο το opening, όλο το άνοιγμα του Alter Summit την Παρασκευή, αλλά και γενικότερα στις θεματικές συνελεύσεις. Να πω ότι την Παρασκευή στις 7 η ώρα θα γίνει το μεγάλο άνοιγμα του Alter Summit. Θα υπάρχει χαιρετισμός από τουρκική αντιπροσωπεία, η οποία θα μεταφέρει και ένα κλίμα το οποίο υπάρχει αυτές τις μέρες σε πάρα πολλές τουρκικές πόλεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει εκεί και πώς η κοινωνία έχει ξεσηκωθεί ενάντια στον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Επίσης να πω ότι θα παρουσιαστεί το μανιφέστο. Το μανιφέστο αυτή τη στιγμή αποτελεί το πολιτικό κείμενο το οποίο είναι συνδιαμορφωμένο και συνυπογράφεται από εκατοντάδες οργανώσεις από όλη την Ευρώπη. Θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και από την πλευρά της Ελλάδας και από το εξωτερικό η Νάγια Νικολάου από το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, ο Εμπάρ Παύλο από τις Κομισιόνες Ομπρέρας, ο Γιώργη Καρόλη από τα Ουγγαρικά κινήματα, από τα Ουγγαρικά κινήματα, η Μαρία Γελάσκοβα από τα Βουλγαρικά Συνδικάτα, αλλά θα υπάρχουν και εκπρόσωποι και από τα γερμανικά συνδικάτα και την Ομοσπονδία, αλλά και τα γαλλικά. Επίσης να πω ότι θα μιλήσει και η Ραφαέλα Μπολίνη, θα συμμετέχει στο άνοιγμα της διαδικασίας του Alter Summit εκ μέρους των Ιταλικών Κινημάτων, αλλά θα χαιρετήσουν και πολιτικές προσωπικότητες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει και στο πολιτικό επίπεδο μια στήριξη της διαδικασίας του Alter Summit. Πιο συγκεκριμένα θα χαιρετήσουν και θα δηλώσουν δημόσια τη στήριξή τους ο Πέντρο Παέζ, ο Φίλιπ Λαμπέρτ, η Σόνια Άμπλιγκερ και ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως επίσης να υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και ένα ανοιχτό κείμενο υπογραφών που αφορά τον καλλιτεχνικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπογραφές από πάρα πολλούς ηθοποιούς, μουσικούς, να πω κάποια ονόματα ενδεικτικά. Ο Νίκος Τουλιάτος, μουσικός, η Αθηνά Κεφαλά, ηθοποιός και σκηνοθέτης, η Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Κώστας Κεχαγιόγλου, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος, Αγαθή Δημητρούκα, συγγραφέας, Παύλος Παυλίδης, τραγουδοποιός, Κώστας Τωμαίδης, αμέτρητα άλλα ονόματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε με έναν τρόπο, να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά ότι προσπαθεί όλη η δομή και του ανοίγματος της Παρασκευής αλλά και όλων των θεματικών συνελεύσεων να κρατήσει ισορροπίες και να σεβαστεί διαφορετικότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε αυτό είναι στο θέμα του φύλου, είτε αυτό είναι στο θέμα χωρών νότου, βορρά, χωρών εντός ή εκτός της Ευρωζώνης, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και εξαιρετική δουλειά στο πώς όλες αυτές οι αποστάσεις και ισορροπίες έχουν κρατηθεί. Όσον αφορά τη συναυλία την Παρασκευή το βράδυ μετά το Μεγάλο Άνοιγμα, να πω ότι θα συμμετέχουν και ελληνικά αλλά και διεθνή μουσικά σχήματα. Από την Ελλάδα ενδεικτικά θα υπάρχουν συγκροτήματα, δεν τα λέει και αφήσα, είναι η Penny and the Swinging Cats, είναι η Sugar's Band, είναι η Champagne and Riller, η What the Funky Bailtsa. Και θα υπάρχουν και τρία συγκροτήματα, το ένα από την Κροατία, το άλλο θα είναι ένα rock συγκρότημα από την Πορτογαλία, αλλά και ένα συγκρότημα, ένας τραγουδιστής και το σχήμα του από την Γερμανία. Είναι ακριβώς αυτό που είπε πιο πριν και ο Χάρης, είναι μια διαδικασία πολυδιάστατη. Δεν θέλουμε να είναι αποστηρωμένες πολιτικές διαδικασίες χωρίς αναφορά στον πολιτισμό και στον άνθρωπο. Επομένως, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πολυδιάστατο πράγμα, να υπάρχει συμμετοχικότητα, να υπάρχει αυτοοργάνωση, να μπουν οι ανάγκες για
κοινωνικοποίηση, για σύγκληση των πολιτικών και των κοινωνικών δυνάμεων στο προσκήνιο. Και υπ' αυτό το πρίσμα νομίζω ότι το πρόγραμμα όπως έχει φτιαχτεί και όπως υπάρχει στο ίντερνετ, μπορείτε να το δείτε, αλλά και στους βακέλους που είναι για τους δημοσιογράφους, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα της δουλειάς αυτής.